Εγώ το μήνυμά μου είναι ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τα 3 στα 4 παιδιά αποθεραπεύονται. Μήνυμα ελπίδας δηλαδή η σημερινή ημέρα. Σίγουρα και αυτό που υποθέτει έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση, είναι ευαισθητοποιημένη η ελληνική κοινωνία για το θέμα? Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το έχουμε καταφέρει αυτό, η κοινωνία να μιλάει πλέον ανοιχτά για τον καρκίνο στα παιδιά. Για τον καρκίνο γενικά, γιατί όχι μόνο στα παιδιά, για τον καρκίνο γενικά. Ναι. Και να βοηθάει στο μέτρο των δυνατοτήτων της και υπερβάλλοντας ώρες, γιατί και οι δυνατότητες της κοινωνίας σήμερα είναι μικρότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, παρόλα αυτά βοηθάει όσο μπορεί. Γιατί και, το υλικό, και το υλικό κομμάτι από ένα σημείο και μετά παίζει το ρόλο του. Σίγουρα. Φυσικά ο καρκίνος παιδικής ηλικίας δεν έχει και σύνορα. Έτσι. Σε αντίθεση με άλλες ασθένειες, ο καρκίνος προσβάλλει τα παιδιά σε όλες τις χώρες του πλανήτη, ανεπτυγμένη στιγμή. Να περάσουμε και λίγο στο δικό σας έργο, στο έργο της Φλόγας. Πού εστιάζει? Η Φλόγα είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Καρκίνο. Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και γιατρούς του νοσοκομείου Πέδων Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού. Στόχος ήταν αφενός η στήριξη των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και των οικογενειών τους. Αφετέρου η δημιουργία δομών που συνέβαλαν στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των παιδιών, με τελευταία αυτή του υπερσύγχρονου ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Η Φλόγα, πάντα σε συνεργασία με τους παιδογκολόγους, εργάστηκε και εργάζεται συστηματικά για την έγκυρη ενημέρωση της κοινωνίας και προτίσεων των γονέων για τον καρκίνο στα παιδιά. Δυστυχώς όμως, πρόληψη δεν υπάρχει στον καρκίνο στα παιδιά, αλλά έγκυρη διάγνωση. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα, αλήθεια, κύριε Χριστοπούλου Παπαϊωάννου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος όταν γίνεται μια τέτοια διάγνωση να το αντιμετωπίσουν οι γονείς? Γιατί το παιδί ενδεχομένως μέχρι κάποια στιγμή να μην αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει. Ναι. Το παιδί πηγαίνει στην Αθήνα στα παιδογκολογικά στο Αγλαία Κυριακού ή στο Αγία Σοφίας. Να σας πω ότι η Φλόγα που σας είπα ιδρύθηκε το 1982, 34 χρόνια τώρα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύπλευρο έργο, θα έλεγα. Υπάρχει ο Ξενώνας στο σπίτι των παιδιών, όπου φιλοξενούνται όλα τα παιδιά της επαρχίας για όσο καιρό χρειάζεται. Και εκεί είναι εντελώς δωρεάν όλα. Mm-hmm. Ψυχολογική υποστήριξη υπάρχει? Φυσικά. Υπάρχει ό,τι χρειάζεται, δηλαδή και η οικονομική στήριξη της οικογένειας και η ιατρική. Πληρώνουμε εξετάσεις οι οποίες δεν πληρώνει το κράτος. Ήδη έχουμε προσλάβει και 10 γιατρούς που τους πληρώνει η Φλόγα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα παιδιατρικά νοσοκομεία από γιατρούς. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, με αφορμή την σημερινή ημέρα, βλέπουμε και κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά σοκαριστικά. 250.000 παιδιά νοσούν κάθε χρόνο. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε στοιχεία. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει μια καταγραφή, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι αρκετά χρόνια, μπορώ να σας πω, για να δούμε πόσα παιδιά πραγματικά έχουν νοσήσει, το λεγόμενο Ρέντις, το οποίο δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, μαζί με την Οκολογική Εταιρεία, για να δούμε πόσα παιδιά ήταν στο σύνολο, θα έχουν φύγει από τη ζωή και πόσα πάνε καλά. Μάλιστα. Πάντως όμως στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις προηγουμένες χώρες, το ποσοστό των παιδιών που γίνεται καλά, ξεπερνάει το 75%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η εθελοντική βοήθεια, οι εθελοντές, τι ρόλο έχουν στη Φλόγα? Πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί η Φλόγα είναι μια αγκαλιά
αγάπη δίχως όρους, που αγκαλιάζει τον οποιονδήποτε που θέλει να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να το αισθάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο είναι θεάρεστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω να τα ξανακούμε. Θα τα πούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.